Να ανοίξουμε την συζήτηση στον χώρο τη εκπαίδευση. Να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Γιώργο Μακράκη που είναι μαζί μα. Είναι πρόεδρο του Λόγου Εκπαιδευτικού Δομήνικου Στρατοκόπουλο. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σας. και σα. Σα ευχαριστούμε που είστε εδώ. Καλά. Ε, γνωρίζω ότι ήσασταν πριν από λίγο και στην α, πορεία, η οποία, στην ναι. κινητοποίηση η οποία έγινε για την υγεία. Ε, είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί φορεί, σωματεία ε, και οι εκπαιδευτικοί λοιπόν, είναι στο πλευρό αυτού του αιτήματο. Ε, είναι Η ένα... υγεία αφορά όλου. Είναι ένα παγκρίτιο ασφαλήτηριο που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στην πλατεία Ελευθερία. Έχει πάρα πολύ κόσμο, είναι μαζικό και ηχηρό. Συμμετείχ... Συμμετέχουν όλα τα σωματεία υγεία τη Κρήτη, φορεί, νομαρχιακά τμήματα, Δεδί και πολίτε, γιατί πραγματικά υπάρχει μια συνολική υποβάθμιση του εθνικού συστήματο υγεία τα τελευταία χρόνια που έχει αποτυπωθεί και πάρα πολύ έντονα στα δικά μα νοσοκομεία τη Κρήτη και γι' αυτό το λόγο υπάρχει. Άλλη μία κινητοποίηση που γίνεται για αυτό το κοινωνικό αγαθό. Mm -hmm. Τώρα, ε, για να πάμε στην ατζέντα, την εκπαιδευτική ατζέντα λοιπόν, είχατε και εκλογέ, εκλογική διαδικασία. Ε, ό,τι έχει να κάνει, λοιπόν, με αυτή την εκλογική διαδικασία και με την συμμετοχή των συναδέλφων σα. Ναι. Είναι οι εκλογέ για την ανάδειξη ερετών mm -hmm. στα υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία διεξήχθησαν με ηλεκτρονικό τρόπο με βάση την νομοθεσία α, του Υπουργείου Παιδείας. Είναι εκλογέ που τι συντονίζει και τις οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας. Ε, παρά τα προβλήματα που υπήρχαν, και εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσει το Υπουργείο Παιδείας, ε, υπήρχε μεγάλο ζήτημα στην πλατφόρμα καθώς έπεφτε και δεν μπορούσαν πάρα πολλοί συνάδελφοι να ψηφίσουν. Ε, ωστόσο, είχαμε αύξηση της συμμετοχής σε πανελλαδικό επίπεδο από το 2022, που δείχνει ότι η εκπαιδευτική κοινότητα συμμετέχει και ενεργητικά στην ανάδειξη των ερετών και εδώ στο Ηράκλειο ψήφισαν πάνω από 2.000 συνάδελφοι προκειμένου να αναδείξουν τους ερετούς στο περισιακό συμβούλιο το τοπικό, στο ΑΠΙΣΠΕ της Κρήτης και συμμετείχαν και στο πραγματικό όργανο το ΚΙΣΠΕ. Οι ερετοί στην ουσία είναι αυτοί που έχουν που είναι η φωνή των εκπαιδευτικών μέσα στα υπηρεσιακά συμβούλια σε ό,τι έχει να κάνει με θέματα αξιοκρατίας, διαφάνειας, μεταθέσεις, αποσπάσεις, υπηρεσιακέ μεταβολές αλλά και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη σχολική καθημερινότητα με, προωθούν τα αιτήματα των σχολείων που είναι πάρα πολλά αυτή την περίοδο και, προσπα... και προφανώς μέσα από την εκλογή μας να συμβάλλουμε και στα συμφέροντα των εκπαιδευτικών, αλλά και στα συμφέροντα τη δημόσια εκπαίδευση και τη μόρφωση των μαθητών. Είστε λοιπόν η γέφυρα, κύριε Μακράκη. Η γέφυρα σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με την εκπαιδευτική κοινότητα, με του εκπαιδευτικού, και σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν και με την πολιτεία. Και τα ζητήματα τώρα είναι, είναι πολλά. Και είναι πολλά ε, και τα καταγράφουμε κάθε χρόνο με την ίδια γωνία. Και με την ίδια γωνία και από εσά και με την ίδια γωνία και από του γονεί. Και αναρωτιέται κανεί, έχουμε 6 Νοεμβρίου, ήδη έχει ξεκινήσει το σχολικό έτο σχεδόν. Δύο μήνε έχει γίνει πρόοδο ό,τι έχει να κάνει. Θα ξεκινήσουμε με τα κενά. Το, Ένα... δυναμικό. το, το, το ανθρώπινο ναι. δυναμικό νομίζω ήταν και το α και το μέγα σου ό,τι έχει να κάνει με τη σχολική διαδικασία. Ε, όταν είχε, ήταν η έναρξη τη σχολική χρονιά, είχαμε πα, κάνει πάλι... ναι. βρεθεί εδώ. Ε, Δυστυχώ, η κατάσταση από το σημείο που το αφήσαμε από εκείνη την περίοδο δεν έχει αλλάξει, κυρίως το κομμάτι που αφορά την ειδική αγωγή. Ε, αν θυμάστε, πάρα πολλοί μαθητές ήταν ακάλυπτοι. Ε, μαθητέ με μαθησιακέ δυσκολίε ή ιδιαίτερε εκπαιδευτικέ ανάγκε, η λεγόμενη εκπαιδευτική παράλληλη στήριξη όπω είναι γνωστό. Δυστυχώ σε αυτό το πεδίο δεν, έχουν γίνει, ε, δεν έχει γίνει ο κατάλληλο αριθμό προσλήψεων που να καλύψει τα κενά που υπάρχουν ε, είτε στο Ηράκλειο, είτε στην Κρήτη, είτε σε πανελλαδικό επίπεδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η δεύτερη φάση προσλήψεων που έγινε τον ε, μέσα τον Οκτώβρη, ε, μέσα το Οκτώβρη ενώ τα κενά σε αυτή την κατηγορία ήταν πάνω από 250, δυστυχώς προσλήφθηκαν 16 δάσκαλοι και 8 νηπιαγωγοί. Εδώ τώρα το ζήτημα, για να το κατανοήσει και ο κόσμος γιατί πάρα πολλοί γονεί έχουν παιδιά με μαθησιακέ δυσκολίε ή ιδιαίτερε εκπαιδευτικέ ανάγκε που δεν έχουν, καλυφθεί, δεν έχουν καλυφθεί τα παιδιά του ή έχουν καλυφθεί κατά το ίμιση των ωρών που θα έπρεπε, <συσχελίες> Έχουμε, είναι πάρα πολλέ οι αιτίε. Η μία αιτία είναι ότι ε, δεν έγινε νωρί το χρονικό διάστημα που πρέπει οι προσλήψει από την πλευρά του Υπουργείου Παιδεία. Δεν, δεν έγινε η διασφάλιση των πιστώσεων που θα έπρεπε το Υπουργείο Παιδεία να έχει για τη φετινή σχολική χρονιά. Να ξέρουμε ότι ε, το Υπουργείο Παιδεία έχει εξασφαλίσει 5.500 λιγότερε προσλήψει αναπληρωτών σε σχέση με την περσινή χρονιά. Άρα, είναι σε ένα κομμάτι το οποίο κάνει μια διαχείριση τη κατάσταση ε, για φέτο. Το τρίτο είναι ότι στον πίνακα τη ειδική αγωγή, λόγω του νόμου που υπάρχει, ε, έχουν απορροφηθεί σχεδόν το σύνολο των εκπαιδευτικών, των, των ενδυνάμεων απληρωτών, στην ειδική αγωγή και στο κομμάτι που αφορά το Ηράκλειο. Άρα, είναι και ένα δομικό πρόβλημα, γιατί οι πίνακες αυτοί κλείνουν για τρία χρόνια. Συνεπώ, απόφοιτοι παιδαγωγικών τμήματων που θα μπορούσαν να μπουν στους πίνακες τα τελευταία τρία χρόνια, δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, γιατί οι πίνακες αυτοί παραμένουν κλειστοί. Mm -hmm. Ε, και το άλλο ζήτημα είναι το οικονομικό μισθολογικό, δηλαδή η σχέση της εργασίας του εκπαιδευτικού σε σχέση με την πραγματικότητα τη σημερινή, διότι εχθέ από το βήμα, παραδείγματο χάρη τη Βουλής ε, η Υφυπουργό Παιδεία, η κυρία Μακρύ, ε, ανέφερε ότι 887 αναπληρωτέ δεν αποδέχτηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο, δεν ή παρετήθηκαν από τη θέση στην οποία προσλήφθηκαν. Και εδώ στο Ηράκλειο, από την έναξη τη χρονιά είμαστε περίπου στου 40 εκπαιδευτικού αναπληρωτέ που δεν δέχτηκαν ή παρετήθηκαν. Να ξέρετε ότι αυτό στατιστικά έχει εκτοξευθεί ο αριθμό σε σχέση, παραδείγματο χάρη, με την προηγούμενη δεκαετία. Και οι λόγοι είναι προφανώ ε, ότι είναι χαμηλή η δύσκολη, δύσκολη συγκυρία, υψηλά τα ενίκια, δύσκολη έβρεση στέγη. Ε, μας λέγανε τώρα και λόγω των εκλογών είχαμε πάει σε πάρα πολλά σχολεία ε, το νούμερο ένα ζήτημα που έβαζαν συνάδελφοί μας, είτε αναπληρωτές, είτε μόνιμοι, οι οποίοι βρίσκονται, είναι εδώ από άλλες περιοχές χώρας, είναι ότι με 850, με 800 είναι με 900 ευρώ των αναπληρωτών, όταν του ζητάνε 450 και 500 ευρώ ενίκιο, αν δεν είχαν υποστήριξει υποστήριξη, κομπόδεμα από το οικογενειακό πλαίσιο, δεν θα μπορούσαν να είναι εδώ. Και γι' ο λόγος, είναι και αυτός λοιπόν ένας λόγος, διότι συνάδελφοι παρετούνται, δεν αποδέχονται τη θέση και με αντίκτυπο το εκπαιδευτικό έργο, την κάλυψη των κενών που είναι ένα ζήτημα από το οποίο πρέπει να το δει η Εκεί κυβέρνηση. Εκεί τώρα δεν υπάρχουν προφάνωση. αντανακλαστικά όταν δεν γίνονται δεκτέ οι θέσει, όταν δεν κρατάνε τι θέσει οι αναπληρωτέ. Δηλαδή, 887 κενά, 40 είπατε για το Ηράκλειο. Το τι κάνουμε τώρα, μένουν έτσι, δεν προχωράει η λίστα. Δε, προχωρά, όχι. Δυστυχώ το Υπουργείο Παιδεία, και αυτό το έχουμε επισημάνει και εμεί πάρα πολλέ φορέ, είναι ότι όταν, όταν, δεν υπάρχουν, όταν υπάρχουν παρετήσεις ή μη αποδοχή θέσεων θα μπορούσε το Υπουργείο Επιδείας αυτό να το έχει λύσει θεσμικά έτσι ώστε να υπάρχουν επιλαχόντες, δηλαδή στη φάση να περιλαμβάνονται επιλαχόντες έτσι ώστε αν δεν υπάρχουν κατευθείαν να υπάρχει αντικατάσταση. Αυτό δυστυχώς δεν το κάνουν, είναι μία πολιτική επιλογή και από την άλλη είναι και ζήτημα το ότι το Υπουργείο Επιδείας όσον αφορά τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών δεν είναι από εθνικό κρατικό προπολογισμό, είναι από χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, που εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα όσον αφορά τη γραφειοκρατική διαδικασία και το πλαίσιο που έχει το ΕΣΠΑ. Θα μπορούσε όμω προσ... να δοθεί μια θα λύση, θα αν να υπήρχε λύση, πολιτική απόφαση. Ακριβώ. Θα μπορούσε να, να λυθεί και δυστυχώ δεν, δεν υπάρχει αυτό. Έτσι λοιπόν, γονείς γονεί αλλά και τα σχολεία σήμερα περιμένουν α, την επόμενη φάση των προσλήψεων, η οποία. Δεν έχουμε σαφή εικόνα το πότε θα είναι. Οι, θεωρητικά περιμένουμε μέσα στο Νοέμβρη, μέσα στο στα μέσα νόμιο. του Νοέμβρη, να, γίνουν, ε, να γίνει μια διαδικασία τη τρίτη φάση των προσλήψεων. Που πάλι και εκεί θα έχει το, την ίδια διαδικασία, κύριε Μακράκη. Έτσι, ενδεχομένω κάποιοι να μην δεχτούν Ακριβώς, και πάλι τι τοποθετήσει. Να ξέρετε, αυτό μα αφορά ω Ηράκλειο, ε, ω ναι. Κρήτη, ότι είναι πολλοί συνάδελφοι που είναι στους πίνακες και πλέον περιορίζουν, με αντανάκλαση πάλι αυτό που είπαμε, τη συγκυρία, το εργασιακό πλαίσιο τους μισούς, οι ενδυνάμοι αναπληρωτές, ενώ παλαιότερα έβαζαν πάρα πολλές περιοχές της χώρας να πάνε για να προσληφθούν, πλέον στατιστικά παρατηρούμε λοιπόν ότι οι συνάδελφοι αυτοί, ανάλογα από την τόπο καταγωγής, τον τόπο μόνιμης κατοικία τους, έχουν περιορίσει πάρα πολύ τις επιλογές. Ε, αυτό σημαίνει τι ότι μπορεί να έχουμε μία φάση τον Νοέμβρη, αλλά ενδεχομένω, σε κάποιε ειδικότητε να μην έχουμε και προσλήψει εκπαιδευτικών, διότι μπορεί να μην έχουν δηλώσει το ηράκλειο στι επιλογές τους. Α. Και αυτό είναι, είναι ένα ζήτημα που πραγματικά. Βλέποντα το τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια και το τι συμβαίνει. Είναι μεγάλο το ρίσκο πριά. αυτό, γιατί φανταζόμαστε ότι με τη ζήτηση που υπάρχει στο να καλυφθούν οι θέσει από του συναδέλφου σα είναι μεγάλε πιθανότητε. Να καλυφθούν να... να μην καλυφθούν οι θέσει ναι, του Ηράκλειου. Στην παράλληλη στήριξη λόγω τη έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού, πλέον που τελειώνει ο πίνακα και γνωρίζουμε ότι δεν έχουν δηλώσει το Ηράκλειο πολύ εκπαιδευτικοί από αυτού, θεωρούμε ότι εκεί δυστυχώ δεν θα έχουμε τα... τον αντίστοιχο αριθμό που θα έπρεπε. Και όσον αφορά α, α, το τι μέλη γενέστε, μπορεί με βάση την νομοθεσία να υπάρξουν πλέον και τοπικέ προκήρυξει, δηλαδή η Περιφερειακή Διεύθυνση να κάνει τοπική προκήρυξη. Συγκεκριμένα για τι ανάγκε του Ηρακλείου. Του Ηρακλείου ακριβώ ή τη Κρήτη ω Περιφερειακή ναι, Διεύθυνση, ναι. με την έννοια ότι μπορούν και εκτό των πινάκων, <χω> απόφοιτοι να εργαστούν. Αυτό θα έδινε λύση. Αυτό θα έδινε λύση. Ε, δεν είναι δεδειγμένη, αλλά δυστυχώ στο σημείο που βρισκόμαστε θα έδινε μία λύση α, αν και η τρίτη φάση δείξει. Ότι το Εράκλειο στην παράλληλη στήριξη δεν θα έχει εκπαιδευτικού. Mm -hmm. Και εσύ τι έχει να κάνει με το κομμάτι λοιπόν των φάσεων αυτών και των προσλήψεων. Ε, πώ σταματάει αυτή η διαδικασία, δηλαδή μέχρι πότε θα ξέρουμε πώ έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή και ποια είναι τα κενά με τα οποία μένουν. Ε, αυτή τη στιγμή να ξέρετε ότι στην παράλληλη στήριξη στο Ηράκλειο με τι νέε εγκρίσει που έχει κάνει το ΚΕΔΑΣΥ μιλάμε για πάνω από 300 ανάγκε που έχει μόνο η πρωτοβάθμια εκπαίδευση του νομού Ερακλείου. 300 ανάγκε μόνο, μόνο στο Εράκλειο Μόνο μόνο πρωτοβάθμια. Νυπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία. Και έχουμε και ελλείψει και σε κάποιε δομέ τη ειδική αγωγή που είναι απαραίτητε για να λειτουργήσουν τμήματα, όπω το βοηθητικό προσωπικό, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, που τμήματα των ειδικών σχολείων για να δουλέψουν για να, για να, για να λειτουργήσουν, θα πρέπει να έχουν απαραίτητα αυτό το προσωπικό. Και εκεί, στο κομμάτι αυτό, δυστυχώ η β' φάση ήταν μειωμένε οι προσλήψει. Άρα, έχουμε ζητήματα και σε, σε άλλε κατηγορίες και σε άλλε δομέ τη εκπαίδευση. Εμεί, να ξέρετε ότι ο Σύλλογο, την άλλη εβδομάδα έχουμε μια συνάντηση με την Ελμέ, που αντίστοιχα υπάρχουν και εκεί προβλήματα και με την Ένωση Γονέων. Επιδίωξή μα είναι να κάνουμε και μια ενημέρωση και μια συζήτηση και με συλλόγου γονέων και εκείδωμένων, γιατί είναι πάρα, πολλά, πάρα πολλοί γονεί που απευθύνονται είτε σε εμά είτε στην Διεύθυνση ζητώντα λύση για τα παιδιά του. Αλλά το ζήτημα είναι. Προφανώ το Υπουργείο Παιδεία, η πολιτική που ασκείται από πάνω προ τα κάτω και η διεύθυνση πρέπει να έχει το εκπαιδευτικό προσωπικό για να το διαχειριστεί. Είστε. Άρα, είναι ζητήματα λοιπόν, που πρέπει να ασκούμε πίεση, να παρεμβαίνουμε και προφανώ όταν ασκείται πίεση και από του γονεί και από του εκπαιδευτικού, νομίζω ότι θα έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Κύριε Μακράκη, σα ευχαριστούμε πολύ να που είστε καλά. εδώ μαζί μα και για αυτή τη συζήτηση. Καλή συνέχεια.